Η Ρωσία έχει ήδη σχεδίασει νομοθεσία για να προχωρήσει σε αντίπεινα αν κατασχεθούν από τη δύση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθεί η Ουκρανία σύμφωνα με προειδοποίηση συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αφού ο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε στρατεύματα το 2022 στην Ουκρανία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι συμμαχοί του απαγόρευσαν τι συναλλαγέ με την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών τη Ρωσία, περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε Ρωσική Κρατικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη Δύση. Κορυφαίοι αξιωματούχοι στι ΗΠΑ θέλουν να κατασχέσουν τα περιουσιακά στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουν για να υποστηριχθεί η Ουκρανία. Αν και μερικοί τραπεζίτε και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίε ότι έτσι θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε νομοθεσία στην οποία περιλαμβάνεται νομοσχέδιο με πρόβλεψη που επιτρέπει την κατάσχεση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων παρόλο που η μερίδα του αυτών των περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην Ευρώπη. Έχουμε και εμείς μια έτοιμη απάντηση, φέρεται να δήλωσε η Βαλεντίνα Ματβιγένκο, η πρόεδρος της Ανοβουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Έχουμε ένα σχέδιο νόμου το οποίο είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε αμέσως σχετικά με μέτρα αντιπίνων. Όπως τόνισε η Ματβιγένκο και οι Ευρωπαίοι θα χάσουν περισσότερα από εμάς. Η Ματβιγένκο δεν είπε κάτι συγκεκριμένο για το ποια θα είναι η απάντηση για την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που εξακολουθεί να συζητείται στη Δύση. Μία επιλογή που συζητείται από τη Δύση είναι να κατασχεθούν τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία χωρί να κατασχεθούν τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει πω οποιαδήποτε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του θα αντέβαινε σε όλε τι αρχέ τη ελεύθερη αγορά που διακυρίσει η Δύση και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη στο Αμερικανικό δολάριο και το ευρώ. Ενώ θα απέτρεπε τι παγκόσμιε επενδύσει και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη στι δυτικέ κεντρικέ τράπεζε. Η Ρωσία έχει επίση δηλώσει πω θα προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον οποιασδήποτε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων τη. Ο πρόεδρο τη Κάτω Βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου, Βιατσέσλαβ Βολότη, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία έχει λόγου να κατασχέσει δυτικά περιουσιακά στοιχεία μετά την κίνηση τη Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων.